Μεράκιμουν από τη ζωγραφική από χρόνια και τελικά κατάφερα με διάφορα αντικείμενα. Στην αρχή άρχισα να ζωγραφίζω με σίδερο, δεν με ικανοποίησε, ε, σε καμβά πάρα πολύ, με λάδια, με διάφορα χρώματα. Και, και, και καταλήξατε τε... στα έργα μου. τελικά τώρα, τα τελευταία χρόνια ζωγραφίζω πολύ με άμμο. Μ' αρέσει πάρα πολύ η άμμο, είναι γήινο υλικό, ακόμη και τα κάδρα μου που κάνω, δεν τα κάνω δηλαδή, με φιλικό το οποίο απευθύνεται σε καλλιτεχνικό θέμα. Παίρνω ξύλα από τη φύση και τα κάνω από μόνος μου για να είναι όλο, όλο το έργο γήινο. Σε ένα εργαστήριο που έχετε φτιάξει στο αξιοχώρι Κιλκής, στα όρια της, Κεντρική κεντρικής Μακεδονίας, στο όμορφο Κιλκής που αγαπούμε και μάλιστα μας κάνει θετική εντύπωση το γεγονός ότι διδάσκεται την τέχνη σας και σε άλλους και μάλιστα φιλοκερδός, χωρίς χρήματα. Τόσο σε κατοίκου του Κιλκή, όσο και εδώ τη Θεσσαλονίκη. Ε, ε, θέλω, βασικά θέλω να την τέχνη αυτή που έχω κάνει, που κατέρ, κατόρθωσα να ναι. βγάλω προ προς τα έξω, να μην μείνει μόνο σε μένα, προπαντός να, την να, να τη μάθω σε παιδιά. Ο βασικός μου στόχος αυτός είναι. Και ε, ανταποκρίθηκαν πάρα πολλά παιδιά, πάρα πολλά. Και έχουν τρομερό ενδιαφέρον, πούμε, και προπαντός από τα γύρω χωριά από εκεί που ζω. Α, στο αξιοχώρι. Από το αξιοχώρι, ναι. Είναι ένα χώρο πάρα πολύ ωραίο στο αξιοχώρι. Έχουμε ναι. κάνει ένα πολύ ωραίο μουσείο, λαογραφικό μουσείο και εκθυσιακό χώρο. Που εκθέτουμε και εκεί έργα. Και λαογραφικά και έργα μου. Αλλά και τα διπλανά χωριά. Το άσπρο κυλκή. Έχει ένα πολύ ωραίο χώρο, ένα πολύ ωραίο. Ένα όμορφο χωριό. Ναι, ένα πολύ ωραίο, ωραίο χωριό. Το έχουμε επισκεφθεί, έχουμε κάνει ρεπορτάζ εδώ ναι. στην εκπομπή πέρυσι. Μαζεύονται παιδάκια Άσπρος. και προσπαθώ με δύο τρόπου να τα διδάξω ορισμένα πράγματα. Υπάρχει ενδιαφέρον νέα παιδιά λοιπόν θέλουν να μπουν στην τέχνη τη ζωγραφική. Ναι, από ό,τι βλέπω και μικρή και μεγάλη. Γιατί έχουν προπαντό αυτό με την άμμο του κινεί με μεγάλο ενδιαφέρον. Και βλέπω και μεγάλου και εδώ στη Θεσσαλονίκη που άρχισα τώρα γύρω στο μήνα και παραπάνω. Επάνω στο Προσφυγικό Μουσείο εκεί έχει διάφορα τμήματα που μαζεύουν και κάνουν διάφορα μαθήματα από διάφορε Εκ... τέχνε. Εκμάθηση. Ναι, ναι. Έχει αγιογραφία, έχει ξυλογλυπτική, παραδοσιακά όργανα έχουν πολύ ωραίο ε, χώρο. Υπάρχει ένα ωραίο πρόγραμμα λοιπόν. Ναι. Και οι άνθρωποι πληρώνουν όταν έρχονται σε αυτό το πρόγραμμα. Όχι, όχι, πληρώσιο. είναι όλα δωρεάν. Όλα δωρεάν. Όλα Μάλιστα. είναι δωρεάν. Το μόνο που με το ιστέρι μάθει ο καθένα μα και συμβάλλουμε κάποια πράγματα και μαζεύουμε υλικά για να. Δεν είναι βέβαια πολλά τα χρήματα, είναι μηδαμινά για αυτό το. Τώρα, όσο αφορά την έκθεση, βλέπουμε μια σειρά έργων που εκτίθενται στη συγκεκριμένη έκθεση, η οποία θα διαρκέσει μέχρι πότε. Ε? Μέχρι 20 του μηνό. Μέχρι 20 Ιανουαρίου υπάρχει Ότι ενδιαφέρον είπesz... από το κοινό στους καιρούς it... που ζούμε. Evet. Εσείς τι μηνύματα εισπράτετε από τους πολίτες όπου βλέπετε τα έργα σας να εκτίθενται. E, θέλει κάποιος να αποκτήσει ένα έργο ζωγραφικής φτιαγμένο από άμμο και να το, να το έχει στο σπίτι του. Ναι, έχουν αρκετό ενδιαφέρον. Μου αρέσει αυτό το πράγμα. Αλλά και εγώ πολλέ φορέ πολλά έργα, για να μην χαλάσω ορισμένα παιδιά το χατήρι, δεν το συζητάω καν για χρήματα, όταν το δίνω έτσι, το υπογράφω και το δίνω έτσι. Δε, κάνετε έργα, δηλαδή ναι, τα ναι, χαρίζετε. Ναι, ναι, δεν ναι. θέλετε να βγάλετε χρήμα από ε, αυτή ε, τη διαδικασία ε, ε, από ό,τι κατάλαβα. Ε, 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 κάνετε ε, ε, το, ε, το ε, χόμπι σα. Δόξα τω ναι. Πιο πολύ για χόμπι. Ήσασταν ένα άνθρωπο που είχατε ασχοληθεί, είχατε δική σα βιοτεχνία για εξαρτήματα αυτοκινήτων. Ναι, ναι. Ξεκινήσατε φτιάχνοντα αμαξώματα και καταλήξατε φτιάχνοντα πίνακε ζωγραφική. Από εκεί ξεκίνησε. Από το σχέδιο ότι ναι, ναι. και τα χρόνια δεν είχαμε κομπιούτερ και τεχνολογία η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και ό,τι φτιάχναμε το ζωγραφίζαμε και το φτιάχναμε από το το χέρι. Ναι. Τα αμαξώματα θέλανε να είσαι πολύ καλό στο σχέδιο. Το ίδιο και τα υλικά που βγάζαμε για τα αυτοκίνητα. Καλύματα αυτοκινήτων, πατάκια και τέτοια πράγματα. Έπρεπε θελάνε... κάποιο να τα σχεδιάζει ναι, με, με λεπτομέρεια. Να το, ναι. Και από αυτό κόλλησε την αγάπη μου για, το, για την τέχνη πιο πολύ. Η εικόνα σα για το Κιλκί και για την περιφέρεια, ποια είναι, ότι οι άνθρωποι διψούν ναι, για, ναι. για την τέχνη, για τέτοιου είδου προσπάθειε, για την ζωγραφική, ότι είναι λιγότερε ενδεχομένω οι ευκαιρίε για ανθρώπου τη περιφέρεια για να συμμετέχουν σε τέτοιε διαδικασίε. Ο χώρο που είμαι, στον Δήμο Παιωνία, ναι. βασικά έχει ε, πάρα πολύ, ωραί, πολύ ωραίους χώρου, έχει πάρα πολύ ωραία τοπία, έχει πάρα πολλά ωραία μέρη για να επισκεφτεί ο καθένα. Έχει... Έχει τρομερά ωραία μέρη. Βασικά ένα, ένα αυτό που με εμπνέει και βρίσκομαι εκεί στο χωριό αυτό είναι αυτό ότι έχει. Σα αρέσει η φύση λοιπόν, σα εμπνέει. Πολύ καστροξιού, πολύ σε ωραία μέρη. Όχι μόνο αυτό, όχι. Ναι. Είναι... Είναι Πηγαίνοντα στο Σκρά, είναι στη Γαλάζια Λίμνη. Έχει... Ε, καλά, εκεί είναι, φανταστικά είναι πράγματα. η Ελβετία τη Ελλάδο. Ναι, 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 είναι πανέμορφο μέρη. Πανέμορφα μέρη και μου αρέσει πάρα πολύ εκεί. Ε, ε, ένα ε, άλλο λόγο ότι πέρσι ο δήμαρχο μα, ο κ. Γκουντενούδη, με βράβευσε ε, σαν το πιο δραστήριο και έδωσε το βραβείο τη ΣΟΚ για το πιο καλό ζωγράφο τη χρονιάς. Ε, πήρα το πρώτο βραβείο τη ΣΟΚ ε, σαν το καλύτερο και το πιο δραστήριο καλλιτέχνη τη χρονιά. Ε, και αυτό με δίνει πάντα. Είναι ένα κίνητρο. <laughs> είναι, ένα κίνητρο. είναι μια ηθική ικανοποίηση για ναι, κάποιον ναι. να συνεχίζει όταν υπάρχει αναγνώριση και στην τοπική κοινωνία που ζει, το αντιλαμβανόμαστε. Γιατί πολλέ φορέ δεν υπάρχει αναγνώριση. Στα μικρά μέρη είναι πιο δύσκολο να αναγνωριστεί κάποιο, κύριε Βλάσκο. Το ξέρετε ενδεχομένω καλύτερα από μένα. Ναι, ναι. Ενώ σε μια μεγαλόπολη ενδεχομένω να είναι πιο εύκολο κάποιε φορέ. Έτσι ακριβώ. Στην πόλη εντάξει, υπάρχουν πιο πολλά κίνητρα, αλλά. Δεν, δεν, όταν υπάρχουν είσαι... και μεγαλύτεροι χώροι, όπω ναι, ο χώρο υπάρχουν... όπου εκθέτεται τώρα τα, ναι, τα εργαζογραφική στο Προσφυγικό Μουσείο στη, στη Νέα Πολύ, όπου είναι ένα πολύ ωραίο χώρο όπου μπορεί κανεί να θαυμάσει πολλά, πολλο, πολλού τέτοιου είδου εκθέσει όπω την δική σα. Από καιρό με καλούσαν σε διάφορου χώρου. Αλλά εγώ δεν αισθανόμουν έτοιμο για να ανταποκριθώ σε τέτοια. Σε να, τέτοιους, ο καθένα ναι. έχει τον γνώτη αυτό και καλό είναι έτσι να, να είναι πρώτα έτοιμο. Θα ήθελα ο να είμαι έτοιμο να, 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 δεί, να δείξω μια ολοκληρωμένη έκθεση, όπω η άμμο, τώρα αυτή που δείχνω με άμμο. Ναι. Να είναι ολοκληρωμένη, να έχει δηλαδή, τα πάντα πούμε, και να έχει, να δει ο κόσμο τι, τι μπορεί να κάνει με αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όχι ότι θα δείξω πέντε έργα και αυτό είναι γίνεται και έτσι. Να έχει, Ολοκληρωμένη δουλειά για να πάρει μια ε, πλήρη εικόνα από όλη αυτή την ιστορία. Τέτοιου είδου τεχνικέ είναι διαδεδομένε στη χώρα μα με την άμμο. Εσεί ε, πληροφορηθήκατε από κάποιον άλλον ε, ζωγράφο ε, για αυτή την τεχνική ή μόνο σα μπήκατε στη διαδικασία εκμάθηση αυτή τη ε, τεχνική. Εγώ έβλεπα. Τεχνικής. Ε, ε, καταρχήν ε, ε, η ζωγραφική με άμμο είναι πολύ παλιά. αλλα έχω διαβάσει αυτή την, την, την ιστορία με την άμμο ότι στην πρωτεύουσα του. στη Λάσα, να πούμε. Ε, οι καλόγεροι ζωγραφίζουν εδώ και 5.000 χρόνια με άμμο. Στη Ρωσία είναι πολύ διαδεδομένο. Μια πολύ παλιά τεχνική, ναι. λοιπόν. Στις Ινδίες είναι πάρα πολύ διαδεδομένο, η μου. Ε, και με σου το ενδιαφέρον, πώς αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, τα κατάφεραν. κατάφεραν. Γιατί και εγώ να μην μπορώ. Και κάποια στιγμή είδα ότι υπάρχει δυνατότητα και μπορεί να κάνεις αν έχεις το μεράκι ορισμένα με πράγματα τα οποία σε ικανοποιούν, ας πούμε, και μπορεί να ικανοποιήσουν και τον υπόλοιπο κόσμο. Ένα μπράβο λοιπόν από καρδιά στου ανθρώπου τη περιφέρεια Κεντρική Μακεδονία και στο δικό σα πρόσωπο. Του λέμε όλου συγχαρητήρια που προσπαθούν, δεν σταματούν. Η τέχνη προάγει τον άνθρωπο, το βοηθάει να κάνει ένα βήμα παραπέρα. Και εσεί είστε λοιπόν σε αυτή την κατηγορία. Και μπράβο σα που βοηθάτε και νέα παιδιά χωρί να θέλετε χρήματα για να μάθουν την τέχνη σα. Να είστε ευχαριστώ. καλά. ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ.